Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τις αντιφάσεις που έχει το νομοσχέδιο που συζητάμε, αντιφάσεις ανάμεσα στις διακηρύξεις σας και το κείμενο που φέρατε και οι οποίες αναδείχθηκαν από πολλές ομιλίες αυτές τις ημέρες, είναι ολοφάνερο ότι προσπαθείτε και εσείς, όπως και τόσοι και τόσοι πριν από εσάς, να βρείτε ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην τοποθέτηση από τη μία ανθρώπων με τέτοιες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά την πολιτική του κεφαλαίου και από την άλλη των δικών σας παιδιών. Χωρίς βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο, μάλιστα σας αναγνωρίζουμε ότι το κύριο βάρος θέλετε να το τοποθετήσετε στην ικανότητα της πιο αποτελεσματικής προώθησης της πολιτικής και των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως, ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Αν διαβάσει κάποιος, για παράδειγμα, τα πρακτικά της συζήτησης του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ το Φλεβάρι του 2016, πραγματικά θα μπερδευτεί. Η ίδια συζήτηση με τα ίδια επιχειρήματα. Απλά στη θέση της κυρίας Κεραμέως ήταν τότε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βερναρδάκης, και στη θέση της ειδικής αγορήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε, ήταν ο αγορητής της Νέας Δημοκρατίας. Τότε, η βασική αντιπαράθεση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση ήταν ότι την τελική επιλογή στους διοικητές την έχει ο υπουργός, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για κομματοκρατία. Αυτό λέγατε τότε. Είναι δυνατόν να επιλέγει στο τέλος ο υπουργός? Κομματικό κράτος φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που τώρα υπερθεματίζετε εσείς και που ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε απλά μια αλλαγή ρόλων. Και για την ταμπακέρα, κουβέντα. Επειδή υπάρχει συμφωνία όλων σας στη στρατηγική κατεύθυνση των δημόσιων οργανισμών. Τι είπαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης? Συμφωνούν με τα σχέδια επιχειρηματικής δράσης των νοσοκομείων, γενικότερα δημόσιων οργανισμών, τις τραγικές συνέπειες για το λαό τις οποίες αναδείξαμε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, οι φορείς των εργαζομένων που συμμετείχαν στη συζήτηση, αν και δεν χρειάζεται και πολύ να τα αναδείξουμε, είναι εμφανή, 38 στο λαό. Συμφωνούν, είπανε, με την αγοραία αξιολόγηση διοικητών και οργανισμών. Το θέμα τους είναι ποιος θα πάει να τα εφαρμόσει αυτά. Αυτό όμως δεν είναι τελικά το δίλημα για το λαό και τις ανάγκες του. Ποιος θα εφαρμόσει την εγκληματική πολιτική? Και κάθε φορά οι ίδιες μεγαλοστομίες περί αμεροληψίας, αντικειμενικών κριτήριων, διαφάνειας, τα οποία τα επικαλείστε όλοι σας. Και κάθε φορά όμως, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τη θέση που είστε, αυτό που κάνετε είναι αυτές τις έννοιες να προσπαθείτε να τις παντρέψετε, κυρίως επικοινωνιακά, γιατί αφελείς δεν είστε, με ένα σύστημα, ένα δημόσιο που έχετε φτιάξει όλοι σας, στο οποίο αλωνίζουν οι εργολάβοι και οι εταιρείες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει περισσότερο μέσα από την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, που παλεύουν και από τα μέσα, γιατί εκεί τους βάλατε εσείς, να κυριαρχήσουν ο καθένας βγάζοντας το μάτι του άλλου, γιατί αυτό είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, για να πάρει ο καθένας όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς που έχετε φτιάξει εσείς. Αγορά της υγείας, αγορά εκπαίδευσης, με τους πολίτες πελάτες. Σε ένα χώρο δισεκατομμυρίων, φυσικά από τις τσέπες του λαού. Εδώ λέτε ότι θα εφαρμόσετε διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Αν αυτό δεν είναι αφέλεια, είναι κοροϊδία. Εδώ οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν ειδικά ταμεία για να κατευθύνονται σε δημόσιους λειτουργούς. Τώρα που θα βάλετε τους ανθρώπους της αγοράς, των επιχειρηματικών ομίλων, στις διοικήσεις των δημόσιων οργανισμών, τα νέα Golden Boys, όπως επιδιώκετε με το νομοσχέδιο, τώρα να δείτε τι θα γίνει. Ποια διαφάνεια? Και επαναλαμβάνω, όταν βασικός μπούσουλας των δημόσιων οργανισμών, άρα και των διοικητών, είναι το πώς θα συμβάλλουν στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στα νοσοκομεία μέσα από τη λεγόμενη αγορά υγείας, στην παιδεία από την αγορά εκπαίδευσης, δηλαδή την εμπορευματοποίησή τους, την πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες με κριτήριο την τσέπη του καθένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε αυτό το δημόσιο, σε αυτό το κράτος σας, ο μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, αυτός που πάει να κάνει την business του στο νοσοκομείο, θέλει για διοικητή ένα μάνατζερ ικανό που να την προχωρήσει την business του και όχι έναν ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ ή τον κολλητό του υπουργού. Τα αναφέρω γιατί υπόθηκαν και σαν παραδείγματα εδώ, στο διαγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα βγάλει περισσότερα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Λοιπόν, κυρία Κεραμέως, τέτοιο διοικητή θα τον βρει ο ασθενής, γιατί κάνατε πριν μια ερώτηση.
Το ερώτημα είναι το εξής. Ο ασθενής που πάει στο νοσοκομείο, γιατρό θα βρει? Γιατί αυτός που πάει στο νοσοκομείο δεν ψάχνει να βρει το διοικητή. Γιατρό ψάχνει να βρει, να γιατρευτεί. Και δεν το βρίσκει. Χωρίς να είναι η πετιότητα του γιατρού, δεν το βρίσκει, γιατί στο δικό σας, το ιδιωτικοποιημένο νοσοκομείο, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Παρά λοιπόν τις διακήρυξεις σας, όπως αναδείχθηκε και από αρκετές ομιλίες, θέλετε και κρατάτε πολλά παράθυρα ανοιχτά, πολλές δικλείδες ασφαλείας, ώστε σε κάθε στάδιο να προωθούνται στην επόμενη φάση οι αρεστοί υποψήφοι, επαναλαμβάνουμε, κομματικά και επιχειρηματικά, και σε κάθε στάδιο αξιολόγησής τους να δίνουν τα διαπιστευτήρια στην πράξη πως είναι ικανοί τοποτηρητές της κυβερνητικής πολιτικής. Και τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες τις θέλετε. Οι νόμοι σας εξάλλου το αποδεικνύουν, όπως και η κούφια αντιπαράθεση που κάνατε και αυτές τις μέρες, μακριά και ξένοι από τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία. Σε σχέση με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και αφορά κυρίως τη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αυτή που πάει να ωρεοποιήσει η κυβέρνηση, είναι η εξής. 2 μήνες έχουν περάσει και αρκετοί πλημμυροπαθείς δεν έχουν πάρει ούτε ακόμα καν αυτά τα 6.600 ευρώ που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Αγρότες, κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει στην πλειοψηφία τους τα 2.000 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα ως προκαταβολές. Από τις μέχρι σήμερα δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν θα πάρει κανένας 100% της ζημιάς. Κανένας. Στη φυτική παραγωγή θα δοθούν με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που έχει μια σειρά κόφτες, πολλούς κόφτες, και πετσοκόβει τελικά τις αποζημιώσεις. Και φυσικά είναι ορατό ότι τα ποσά των προκαταβολών που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός με βάση τα ποσοστά ζημιάς θα είναι τα τελικά. Αυτά που θα μείνουν στο τέλος ως τελική εκαθάριση. Σε ό,τι φορά δε το κτηνοτροφικό και το μελισσοκομικό κεφάλαιο, υπάρχουν γενικόλογες εξαγγελίες και τίποτα συγκεκριμένο, ενώ και εδώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ προβλέπει ψίχουλα. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Εμείς λέμε να αποζημιωθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι στο 100%, να συνεχίσουν τους μεγάλους αγώνες μαζί με όλους τους πλημμυροπαθείς, γιατί αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι μπαλώματα. Απόδειξη το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Έχουν έρθει 50 συνάδελφοι για το επόμενο νομοσχέδιο. Είπαμε μία ανοχή, τελειώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Η ανοχή υπήρξε από 5, σας έδωσα 7 λεπτά. Ναι, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας. Δεν τελειώνετε. Έχετε σκοπό να διαβάσετε ό,τι έχετε μπροστά σας. Συγγνώμη, πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσαμε πριν και είπαμε ότι θα υπάρξει μια. Ναι, η ανοχή ήταν από το 5 στα 7 λεπτά που έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που δικαιούστε. Αλλά έχουν έρθει 50 συνάδελφοι για το επόμενο νομοσχέδιο που έπρεπε να ξεκινήσει λοιπόν, δύο. Σας λέω λοιπόν ότι τελειώνω με την εξής πρόταση. Ότι απόδειξη, λέω, του μπαλώματος που κάνει η κυβέρνηση είναι το δεύτερο άρθρο, που αντί να προσλάβεται το απαραίτητο προσωπικό για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με μια φωτογραφική διάταξη κρατάτε υπαλλήλους και δημιουργείται κενά σε άλλες υπηρεσίες. Και στο τρίτο άρθρο υποβαθμίζεται τη διαδικασία επιτήρησης στα αλλιευτικά με επικίνδυνες συνέπειες, με εργαζόμενους που δεν έχουν σχετικό πτυχίο, άρα και γνώσεις, στο οποίο φυσικά και διαφωνούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.